Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο εγέρση. Χριστός Ανέστη. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Χριστός Ανέστη. Ανέστη λέγεται μόνο τρεις φορές. Εμείς το λέμε 9. Πρώτον, γιατί είμαστε πρόσφυγες. Και ο πρόσφυγας θέλει να στηριχτεί σε ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να το πλονίσει. Θέλει μια ελπίδα μεγαλύτερη από την ανθρώπινη ελπίδα. Και η μόνη ελπίδα και ο μόνος βράχος είναι ο βράχος της πίστεως και η ελπίδα της Αναστάσεως. Βλέπετε και η Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν αρχίσει, είναι το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Και τι απολυκτή και ψάλλουμε σε αυτές τις δύο δεσποτικές εορτές την Κοινή Ανάσταση. Πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρα στον Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Άρα η ελπίδα μας δεν είναι μόνο η Ανάσταση του τόπου μας. Βεβαίως ο πρόσφυγας κυριαρχεί αυτή η ελπίδα μέσα του. Θέλει να επιστρέψει στη γη των πατέρων. Όμως η μεγαλύτερη κίνηση του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι προς την Κοινή Ανάσταση. Όταν δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία όλα τα λείψανα των κεκοιμημένων θα αναστηθούν. Κανείς δεν θα μείνει μέσα στον τάφο. Η προοπτική μας δεν μπορεί να είναι ο τάφος, αλλά η Ανάσταση. Και αυτή η Ανάσταση εξασφαλίζεται μέσα από τη σχέση με τον Σωτήραν Χριστόν. Γι' αυτό και αυτές οι ωραίες, χαρούμενες, θριαμβευτικές, πανηγυρικές, μεγαλοπρεπείς θείες λειτουργίες, ακόμα και εδώ στον ταπεινό ναίσκον του Αγίου Γεωργίου του Ψαλών, που τον έχουν κάνει αγνώριστον, όπως βλέπετε. Αλλά εμείς με τις λειτουργίες μας αυτές και μάλιστα αναστάσιμες, ξανακάνουμε τον Ναόν και τον Άγιο τον Γεώργιο τον Ξαλονίτη γνωστό μας, οικείο μας. Επανασυνδέουμε το λαμπρό πλούσιο παρελθόν μας με το τραγικό παρόν μας για να έχουμε μέλλον ωραίο και αναστάσιμο. Γι' αυτόν όσοι έρχονται σε αυτές τις σταυροαναστάσιμες λειτουργίες στη σταυρωμένη γη της Κύπρου και ο νοήτο αισθάνονται πολύ χάρη και χαρά μέσα στην καρδία τους. Και φεύγει
και η αγωνία, μα τι θα γίνει του χρόνου, τι θα γίνει του άλλου χρόνου, πότε θα λυθεί το πρόβλημά μας. Διότι το αφήνουμε στα χέρια αυτού που μόνον μπορεί να το λύσει. Εδώ έλυσε το πρόβλημα του θανάτου μας, το πρόβλημα της αμαρτίας μας, το πρόβλημα του πειρασμού που ποιος δεν έχει. Και θα σκεφτεί αυτό το πρόβλημα που εμείς δημιουργήσαμε, αλλά αυτή η μακρόχρονη προσφυγιά, όπως μας λένε σύγχρονοι Άγιοι επί της γης, πάει για τους Κυπρίους να τελειώσει ο κανόνας. Μέσα από γεγονότα που τα έχουμε ξαναπεί πάλι και πολλάκις, και δεν είναι αναγκαίο να τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, αλλά να έχουμε έγνοια για την Ανάσταση την προσωπική μας. Και όταν ακούσετε το δοξαστικό της Αναστάσεως, τι λέει? Αναστάσεως ημέρα και λαμπριθόμεν λαοί. Είπαμε, αδερφοί, και τις μισούσιν ημάς, συγχωρήσομε πάντα στη Αναστάση. Και ούτω βοήσομε, Χριστός Ανέστη. Ο μόνον όταν μάθουμε να συγχωρούμε, τότε μπορούμε να λέμε το Χριστός Ανέστη και να τον νιώθουμε. Διαφορετικά θα είμεθα κακομύριδες και πικράντεροι. Όλα θα μας στέλνουν. Ακόμα και την Ανάσταση θα γκρινιάζομαι. Ο άνθρωπος όμως που μαθαίνει στην καρδιά του μέσα να προσεύχεται για αυτούς που τον αδικούν και τον πικραίνουν και συγχωρά με την καρδιά, αισθάνεται εντονότερα τη χαρά αυτών των μεγάλων εορτών και τη χάρη των εορτών. Γι' αυτό σας συγχαίρω τους αυτές τις συνθήκες, τις σταυρωμένες, έρχεστε στον Άγιό σας, στον Άγιό μας, στη γη των Πατέρων μας, να τους μνημονεύσουμε και αυτούς, να χαρούν και αυτοί από εκεί που ευρίσκονται, ότι οι ζωδιάτες δεν ξεχνούν τις πανηγύρις τους. Είτε αυτές γίνονται σε συνθήκες ελευθερίας, είτε σε συνθήκες φυλακής. Εμείς τώρα ήρθαμε σε ένα φυλακισμένο Άγιο. Και από τη χαρά του Άγιος Γεώργιος, ό,τι τον παρακαλέσετε, κάτι θα σας δώσει. Μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, σε σπανηγύρι στον Αγίο Γιέ μου να πηγαίνεις. Διότι οι Άγιοι εκείνη την ημέρα είναι πολύ χαρούμενοι. Και ένας χαρούμενος άνθρωπος μοιράζει ό,τι έχει. Και τι έχει ένας Άγιος? Αγιότητα, δύναμη του Θεού, φώτες του, φως Χριστού. Γι' αυτόν αυτές οι λειτουργίες, ιδιαιτέρως στους φυλακισμένους Αγίους, έχουν πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, πολλή χάρη, πολλή χαρά. Και εύχομαι και σε εσάς να ζήσετε, να αξιωθείτε και της μικρής χαράς αυτού του τόπου που έρχεται και της μεγάλης, μεγάλης χαράς που για όλους μας θα έρθει, αρκεί να πιστεύουμε και να προσπαθούμε να μετανοούμε για τα πάθη μας και τα λάθη μας, της μεγάλης χαράς της κοινής Αναστάσεως, που μας την έδειξε ο Χριστός αρχικά στον Λάζαρο και ύστερα στον ίδιο τον εαυτόν του, και μάλιστα σε κάθε Θεία Λειτουργία μας προσφέρει το αναστημένο σώμα του και το αναστημένο αίμα του, εις άφηξην αμαρτιών και ζωή αιωνιών μας. Τι μεγάλο πράγμα. Τι ευλογία ουράνιος είναι αυτή. Και οι πρωτινοί άνθρωποι της Ζώδιας είχαν έντονη αυτήν την αίσθηση ότι δεν ζούμε για τα περιβόλια και τα πλούτη και τις περηφάνειες της, οι στερινές, που ίσως αυτές μας οδήγησαν σε αυτήν την ταπείνωση. Τελευταία ενταφιάσαμε μια γιαγιά της Κάτω Ζώδιας και γιαγιά μας, τη Μάρθα του Κακού, όπως την ξέρετε. Δεν ήταν κακός ο άντρας της. Καλός ήταν, αλλά όταν τα δοδημάνα του έμεινε έγκυος στα 50 της, έλεγε και η μάνα μου ήταν κακό. Και έτσι του έμεινε ο Ανδρέας ο Κακός. Αυτός επαντρεύτηκε τη Μάρθα του Πρωτόπαπα, που ήταν αδελφή της γιαγιάς μου της Θεοχάρενας. Έχει μύθει πριν ένα μήνα 104 ετών. Επιέναμε να τη δούμε, τι έλεγαμε εμείς οι έξυπνοι.
του αιώνος τούτου, της Ευρώπης την εξυπνάδα να έχουμε. Θεός να μας ελεήσει. Ελέγαμε, αχ να φτάσουμε στα χρόνια της. Η γιαγιά μου, μέχρι τελευταία, είχε καλή επαφή. Έλεγε, αιώνια ζωή, παιδιά μου, αιώνια ζωή. Εμείς σας έλαβαν 104 χρόνια. Η γιαγιά έλεγε, αιώνια ζωή, παιδιά μου, αιώνια ζωή. Κυρίζει ο γιος της, ο πλούσιος, ο Δημήτρης. Λίγο μα κατάλαβες είναι που μας λέει. Του λέω, τι, δεν κατάλαβα, εσείς καταλάβετε. Λέει μου, εμείς θέλουμε 100 χρόνια και φτάνουν μας. Ενώ οι γιαγιάδες φτάνουν 104 χρόνια. Θέλει αιώνια ζωή, να μην ξαναπεθάνει ποτέ της. Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή. Αυτή που δίδει ο Χριστός με την Αναστασία. Η γιαγιά η Μάρθα και πολλές γιαγιάδες μας και παππούδες μας και πατέρες και μητέρες μας το κατάλαβαν αυτό. Τους οδήγησε η πίστη τους. Ούτε τα σχολεία, ούτε τα κατηχητικά. Η πίστη τους, τους οδήγησε να έχουν αυτήν την πίστη, την ελπίδα, την προσδοκία της αιωνίου ζωής. Έγινε στην Ελλάδα έναν γκάλο τώρα μένα στη μεγάλη εβδομάδα. Τους έβαζαν διάφορες θρησκευτικές ερωτήσεις σε χίλιους ανθρώπους. Ακούστε δύο ερωτήσεις. Η μία έλεγε, πιστεύετε στον Θεό? Το 70% απάντησα, ναι, πιστεύω. Για την Ελλάδα με 70% είναι πολύ, ξέρετε. Μετά από τέτοιον πόλεμο που τους κάνουν εκεί η κυβέρνηση, οι άθεοι. Η δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε στην αιώνια ζωή? Πόσοι νομίζετε απάντησαν ναι? 15%. Δεν κατάλαβαν δηλαδή οι σύγχρονοι Έλληνες ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή και μας την προσφέρει εμάς με το σώμα Του και το αίμα Του σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε όλα τα μυστήρια. Σε όλα τα μυστήρια. Και η γιαγιά η Μάρθα του πρωτόπαπα και του κακού που ήταν καλός, το κατάλαβε αυτό. Και λέγαμε εμείς, αχ να έχουμε να φτάσουμε στα χρόνια της. Και έλεγε αυτή, παιδιά μου, αιώνια ζωή να αξιωθούμε. Θα την εύχομαι να συνεύχεστε κι εσείς για μας. Τα άλλα θα τα κάνει ο Χριστός μας και ο Ερντογάν. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη, δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση, προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση, Χριστός Ανέστη.